Τι συμβαίνει με την τιμή του ρεύματος? Νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν δραματικές αυξήσεις στο ρεύμα. Τι φταίει που ακρίβεινε τόσο το ρεύμα? Φταίει η αύξηση των ορυκτών καυσίμων, λιγνίτη και φυσικού αερίου. Ειδικά το 2021, η τιμή του φυσικού αερίου πενταπλασιάστηκε και αυτό συμπαρέσυρε και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε? Υπάρχει. Είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά τα νέα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα που παράγουν 3 έως 4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Ο ήλιος και ο άνεμος είναι δωρεάν. Έτσι, το κόστος του ρεύματος από τις ανανεώσιμες εξαρτάται μόνο από το κόστος των ανεμογεννητριών ή των φωτοβολταϊκών που καταβάλλεται στην αρχή της επένδυσης. Γι' αυτό, το συνολικό κόστος που απαιτείται για να φτάσει το ρεύμα από τα αιωλικά πάρκα και τις άλλες ανανεώσιμες πηγές στον καταναλωτή είναι σταθερό και γνωστό από την αρχή. Δεν αλλάζει κάθε τόσο όπως συμβαίνει με το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον, ενώ τα ορυκτά καύσιμα ακριβαίνουν, η καθαρή ενέργεια από τα νέα αιωλικά γίνεται συνεχώς πιο φθηνή. Ποιος χρηματοδοτεί τις εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος? Σε μεγάλο βαθμό τα αιωλικά πάρκα. Επειδή παράγουν ρεύμα πολύ πιο φθηνό από τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργείται ένα οικονομικό πλεόνασμα. Η διαφορά αυτή διοχετεύεται στο λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, από το οποίο χρηματοδοτούνται οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών. Έτσι, τα αιωλικά πάρκα ελαφραίνουν τους λογαριασμούς των καταναλωτών μέσω των επιδοτήσεων που χρηματοδοτούν. Χωρίς αυτά, η σημερινή κρίση θα ήταν ακόμα πιο έντονη. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Όσο είμαστε εξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο είμαστε εκτεθειμένοι σε ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με νέα αιωλικά πάρκα, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και έργα αποθήκευσης ενέργειας, ώστε στον καταναλωτή να φτάνει περισσότερη, φθηνή και καθαρή ενέργεια. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και το 40% στην Ευρώπη. Δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε περισσότερη αιωλική ενέργεια. Αυτό σημαίνει χαμηλότερο κόστος ρεύματος για όλους μας. Έλετα N. Με τη δύναμη της γνώσης και του ανέμου.